Σφοδρή επίθεση σε βάρο του ΟΠΚΠ Εξαπολύουν σε κοινή του ανακοίνωση ο Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνη και ο Πρόεδρο τη Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Παύλο Σατολιά, προειδοποιώντα πω αν ο οργανισμό όπω και ο τεχνικό ή η τεχνική του σύμβουλη και συνεργάτε δεν επιτρέψουν τι δηλώσει ω δε μέσω των συνεταιρισμών, τότε θα του βρουν απέναντι και όλα θα υποθούν με το όνομά του όπω αναφέρουν. Αφορμή για την επιστολή στάθηκε ότι ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι δηλώσει ΩΣΔΕ. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Τεχνικό Σύμβουλο να βάζουν εμπόδια στη διαδικασία, χρησιμοποιώντα όπω αναφέρουν διάφορα τεχνάσματα. Γίνεται λόγο για αδιαφανή διαχείριση στοιχείων των ενισχύσεων μέσω ΩΣΔΕ που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίο ενώ συλλέγει στοιχεία για του 660.000 αγρότε τη χώρα, κανεί συνεταιρισμό και καμία περιφέρεια αντίστοιχα δεν έχει πρόσβαση στα παραγωγικά δεδομένα για να σχεδιάσει δράσεις στον πρωτογενή τομέα της περιοχής του. Αντίθετα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση με όχημα τα κλειστά δεδομένα του ώστε δε οι ενισχύσεις πηγαίνουν σε άτομα που δεν έχουν καμία παραγωγική δραστηριότητα και έτσι φτάσαμε πολλές ενισχύσεις μέσω της τεχνικής λύσης να πηγαίνουν σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα και σε κτήματα χωρίς άρωτρα τη δε πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ με αφορμή. Τα οικολογικά σχήματα προστέθηκε και η καταχρηστική μεταφορά ενισχύσεων μέσω ανύπαρκτων υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους που καμία παραγωγική βοήθεια δεν προσφέρουν στους αγρότες. Αυτά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν στην ανακοίνωση γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χάσει το κύρος του τόσο εντός όσο και εκτός χώρας. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε στην εξέλιξη ενός ισχυρού οργανισμού που θα υπηρετεί μόνο τους αγρότες. Η μόνη θετική προσπάθεια συνεχίζουν ήταν τα δεδομένα των αγροτών και το ΩΣΔΕ να πάνε στο gov.gr ώστε να έχουν πρόσβαση όσοι χρειάζεται σε χαμηλό κόστος. Ενέργεια που χαιρετήσαμε και στηρίξαμε από κοινού, τόσο οι περιφέρειες όσο και οι συνεταιρισμοί. Σήμερα όμως το ΩΣΔΕ δεν έχει καν ξεκινήσει, ενώ είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Με ευφυή τεχνάσματα για το πιο λογισμικό συμβούλου είναι το κατάλληλο, φτάσαμε πάλι κάποιοι να αναθαρίσουν και να ζητούν την κατάργηση της κατάκτησης του gav.gr, όπου όλοι οι αγρότες χωρίς διαμεσολαβητές και χωρίς επιπλέον κόστος έχουν πρόσβαση ως ισότιμοι πολίτες. Μεθοδεύουν αγνοώντας τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, τη διαφάνεια, τις ενισχύσεις και την επαναφορά των δεδομένων των αγροτών σε αδιαφανή υπόγεια. Έτσι φέτος, αν και η εφαρμογή δουλεύει από την 1η Απριλίου, στην online σύνδεση δεν λειτουργεί για ανεξήγητο λόγο διαμέσου των κέντρων υποδοχής δηλώσεων μπροστά σε αυτήν την παρελκυστική τακτική από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν και τους τεχνικούς συμβούλους που αδιαφορούν για τους αγρότες, η Εθνική Επιτροπή Αγροτικών Συνεταιρισμών ανέλαβε την πρωτοβουλία να γίνουν οι δηλώσεις ΩΣΔΕ online μέσω των συνεταιριστικών κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ω περιφέρειε τη χώρα και ω συνεταιρισμοί, στηρίζουμε την παραμονή του ΩΔΕ στο GAV.gr, το άνοιγμα των δεδομένων τη εφαρμογή και τη χρήση του από τι περιφέρειε και του συνεταιρισμού, χωρί κόστο. Προειδοποιούμε ότι, αν υπάρξει η παραμικρή απόκληση από αυτό, θα μα βρουν απέναντι και τότε θα υποδούν όλα με το όνομά του, καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των κυρίων κυρίων. Καχρημάνι και Σατολιά.